Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, αλλά δεν χτυπάω το τραπέζι γιατί θα ακούγεται στα μικρόφωνα. Σε ένα ολοκένουργιο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν το ζητήσατε, το ζητήσατε. Εμείς γουστάραμε όμως, γιατί παιδιά δεν ξέρω για εσάς, αλλά μου λείψανε πάρα πολύ τα παρείστικα βίντεο. Πάρα πολύ όμως. Και δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο αυτό το επεισόδιο, με άλλους μάλλον αυτό το επεισόδιο, εκτός από τους γνωστούς, από τη γνωστή αντιπαλότητα που έχει σημαδεύσει αυτό εδώ το κανάλι. Από την μία πλευρά, από πού είσαι, από τα δεξιά μου, αριστερά από εσάς, θα ξεκινήσω με τον άνθρωπο ο οποίος θα σκάσει με το απαραίτητο αξεσουάρ στο χέρι του και θα καταλάβετε ακριβώς γιατί πράγμα μιλάω. Και μιλάω φυσικά για τον Γιώργο. Πάμε ένα χειροκρότημα όλοι μαζί. Μιλάμε. Μπήκε μέσα τον πρωθυπουργό. Κάνατε, πώς σας πάμε καλά. Ακούστε, θα παρουσιάσω και το επόμενο, θα καταλάβετε το concept είναι πολύ διαφορετικό σήμερα, το λέω από τώρα. Από τα αριστερά μου δεξιά για εσάς, έχω τον άνθρωπο ο οποίος στο προηγούμενο βίντεο παίζει να ήταν παιδάκι και τώρα έχει γίνει 18 μέτρα. Τον δεν θα πω υπερπροταθητή γιατί είναι καινούργιο εντελώς το concept σήμερα. Τον Ανδρέα, πάμε, χειροκρότημα. Αναγκαστήκαμε να το αλλάξουμε. Και εγώ έχω μείνει. Γιατί δεν είχε ενδιαφέρον το προηγούμενο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι επειδή οι προσευχές του εισακούστηκαν και πιο πολύ από τις προσευχές του, οι μουρμούρες του εισακούστηκαν, επειδή το παιδί δεν είναι, άλλαξα όλο το κόνσεπτ. Όλο το άλλαξα. Το κανάλι δεν άλλαξε. Νέα παιχνίδια. Άλλαξα. Νέα παιχνίδια. Νέα παιχνίδια και νέα παιχνίδια που θα έχουμε στο σημερινό επεισόδιο. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα το παίξουμε όλοι μαζί και θα κρίνετε εσείς τον νικητή. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο. Ούτε ή άλλως θα μένατε, γιατί μιλάμε εδώ πέρα για το κανάλι το οποίο πρωτοπορεί. Πάμε ένα χειροκρότημα για το κανάλι πρωτοπορεί. Πρώτο παιχνίδι για σήμερα ονομάζεται «Πόσο παρατηρητικός είσαι». Στο «Πόσο παρατηρητικός είσαι» προβάλλεται στους παίκτες ένα στιγμιότυπο 10 δευτερολέπτων και καλούνται να απαντήσουν σε 3 ερωτήσεις παρατηρητικότητας. 4 στιγμιότυπα θα δουν οι παίκτες, 3 ερωτήσεις για το κάθε ένα και 5 πόντοι για κάθε μία σωστή απάντηση που θα δίνουν. Τα στιγμιότυπα που έχω διαλέξει από την ταινία Avatar του 2009. Άρα. Να πούμε, το ξέχασα παιδιά. Πίσω από την κάμερα έχουμε το Γιάννη New Entry. Την πείστε, θα το δείτε στο τέλος του βίντεο. Και φυσικά το Χρήστο που το ξέρετε τώρα πλέον. Ο οποίος δεν χειροκροτάει τον εαυτό του, είναι τόσο παίκτης. Είστε έτοιμοι, πατάω. Became a marine for the hardship. Πρώτη ερώτηση. Πόσα ζώα εμφανίζονται στην πολύ διακριτική οθόνη του πρωταγωνιστή μας? Εγώ λέω δύο. Δύο, εσύ? Ένα. Ένα. Σωστός είναι ο Αντρέας. Δύο τυγράκια εμφανίζονται. Ερώτηση 2. Ποιο παντζάκι καταφέρει να βγάλει πρώτο πρωταγωνιστής μας, το δεξί ή το αριστερό? Εγώ λέω το αριστερό. Εγώ γράψω δεξί. Πω. 5-5 το σκορ, κυρίες και κύριοι, για τον Γιώργο. Μπράβο, ρε Γιώργο. I became a marine for the hardship. Και ερώτηση 3. Τι χρώμα είναι το αναπηρικό καροτσάκι του πρωταγωνιστή? Κίτρινο. Χακί. 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 Κίτρινο. Είναι κίτρινο, τέλος. Σωστό, είναι κίτρινο. 5 βαθμοί στον Αντρέα. Πάμε για το δεύτερο στιγμιότυπο. Πάμε. 3, 2, 1, πατάω. Ερώτηση 1. Πόσα φορτηγά οχήματα εμφανίζονται στο απόσπασμα? 4. 3. 3 ρε Αντρέα, μπράβο, είναι 3. Μπράβο, φίλε, λοιπόν. Μετά στο τέλος δεν έχει κάτω ακόμη ένα. Είναι το ίδιο νομίζω. Όχι. Έχει κάτω ένα όχημα. Λοιπόν, ένσταση. Να το ρε μπρο. Τέταρτο. Στο απόσπασμα. Να πω εδώ πως του έκανα τη χάρη και του έδωσα τους 5 βαθμούς, γιατί αυτό το όχημα που είδε εκεί πέρα δεν είναι φορτηγό όχημα, αλλά τάγκ. Αλλά εντάξει, ας του κάνουμε τη χάρη. Ευτυχώς αυτή η αβάντα δεν θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν αυτό φορτηγό μαζί με τα άλλα. Φορτηγά οχήματα λέμε ρε. Φορτηγό ήταν. Δεν το ίδιο με τα άλλα. Δεν το ίδιο με τα άλλα. Λοιπόν, άκου, είναι... θα πάρετε και οι δύο από 5. Εντάξει, γιατί δεν έχεις και δίκιο, αλλά δεν έχεις και άδικο. Ερώτηση 2. Πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονται κάτω από τα οχήματα? 4. 2. 4 είναι η σωστή απάντηση. 5 βαθμούς στο Γιώργο.
Ερώτηση 3. Πόσα ελικόπτερα συνοδεύουν το κύριο σκάφο στο τέλος του αποσπάσματος? Εγώ λέω 3. Ναι, ρε, προ. 4 είναι. 4 είναι. 4 είναι. Μπράβο, ρε Γιώργο! 4. Και πάμε προς ολοταχώς για το τρίτο απόσπασμα. Το οποίο ξεκινάει σε 3, 2, 1. Πάμε. That's great, Kate. Hold on now, don't take it easy. Don't get ahead of yourself, okay? There's a few more sensory motor reflex tests we need to run to take it easy. Oh. Wait. Jake. 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 Jake, listen to me. Whoa. Hey. I need you to sit down, Jake. It's okay. Buddy, listen to me. Καταρχάς, να ξέρετε, ο κόσμος το βλέπει μία φορά τα αποσπάσματα. Τα παιδιά εδώ τα βλέπουν δύο φορές. Γιατί θα το κόβω στο μοντάζ, το λέω γι' αυτό. Ποιο πόδι κατεβάζει πρώτα από το κρεβάτι του Τζέικ? Το δεξί του. Το αριστερό, βέβαια. Όχι, ρε Αντρέα, το δεξί είναι, το δεξί. Πάμε, ρε Γιάννα, α το δεξί. Πάμε λίγο δυνατά. Ερώτηση 2. Πόσα καλώδια έχει πάνω του συνδεδεμένα ο Τζέικ? 4. 6. 4, ρε Αντρέα, μπράβο! Μπράβο, ρε Αντρέα. Ερώτηση 3. Πόσοι νοσοκόμοι εμφανίζονται στο απόσπασμα? Μέσα στο δωμάτιο. Μέσα στο δωμάτιο. Ναι, ναι. Μαζί με τους. Με τα άβατα. Το λέω γιατί έχει γυαλί, παίζει να εμφανίζονται και απ' έξω. Γι' αυτό το λέω. Το έχω γράψει μέσα στο δωμάτιο. Πέσει. Από εγώ. Να πω. Θα πω 3. Έτσι. Και εγώ 3 λέω. 3 λέτε και οι δύο. Ναι. Έχετε δίκιο και οι δύο. Είναι 3, ρε παιδιά. Είναι 3. Τρίτο στιγμιότυπο. Ξεκινάμε. Ναι. Τέταρτο μάλλον. Want to see me, Colonel? This low gravity will make you soft. You get soft. Pandora will shit you out dead with zero warning. I pulled your record, Corporal. Ερώτηση 1. Πόσες επαναλήψεις κάνει με τα βάρη ο Colonel στο απόσπασμα? Oh no. Και σας το ξανάβαλα για να το δείτε. Oh no. Τρεις ο Αντρέας. Τρεις. Ναι. Είναι τρεις, ρε Μάκες, ναι, μπράβο. Μπράβο, ρε Μάκες, μπράβο. You wanna see me, Colonel? This low gravity will make you soft. You get soft. Ερώτηση 2. Τι φοράει στο δεξί του χέρι ο Colonel και τι στο αριστερό? Δεν το πιστεύω ότι βάλα. Λοιπόν, στο δεξί έχω βάλει ότι φοράει δαχτυλίδι, κάτω και με δαχτυλίδι, κάτι φορά στο δεξί. Στο δεξί δαχτυλίδι και. Ρολόι στο αριστερό. Το ίδιο. Ναι, ρε παιδιά! Μπράβο, ρε Μάκη! Άμα έχει ρωτήσει χειροκρότημα εδώ. Μπράβο, ρε Μάκη! Μπράβο, ρε Μάκη! Ερώτηση 3. Στο απόσπασμα εμφανίζεται μια πετσέτα πίσω από τα βάρη. Σε ποια μεριά είναι κρεμασμένη η πετσέτα, όπως τη βλέπουμε εμείς? Τα λέγαμε. Έχω πει στην αριστερή. Και εγώ αριστερή, μπράβο ρε μεγάλη. Είναι στην αριστερή, μπράβο ρε Μάγκες, είναι στην αριστερή. Μπράβο ρε Μάγκα, μπράβο ρε Αντρέα και εσύ. Όχι, μπράβο. Όχι, μπράβο. Λοιπόν, το δεύτερο παιχνίδι λέγεται Βρείτε τις διαφορές. Στο Βρες τις διαφορές δίνεται στους παίκτες μια εικόνα σε δύο διαφορετικές εκδοχές και οι παίκτες καλούνται να βρουν ταυτόχρονα τις διαφορές μεταξύ των δύο εικόνων. Το παιχνίδι αυτό έχει 3 γύρους και οι παίκτες θα παίρνουν 5 πόντους για κάθε μία διαφορά που θα βρίσκει ο καθένας. Ανοίξτε την πρώτη εικόνα να την έχετε την μπροστά σας. 3, 2, 1, πάμε! Τα έχεις βρει όλα, Γιώργο? Ναι. Άρα... Εγώ μόνο ένα δεν έχω βρει. Άρα... Μόνο ένα δεν έχω βρει. 4, μόνο ένα 5, δεν έχεις βρει. 20. Άρα 20 ο Αντρέας, 25 ο Γιώργος. Πάμε. 3, 2, 1, φύγαμε. Μπράβο ρε παιδιά! Μπράβο ρε παιδιά! 25 και 25 στους δύο! Και ο ένας και ο άλλος από 25 βαθμούς! Μπράβο το κομμόνι με το χαρό εγώ! Μπράβο! Πάμε στην τρίτη! Μισό λεπτό! 3, 2, 1, πάμε!
τι έγινε. Οπ, τι έγινε. 25, 26, 27, 28, 29. Ναι, τέλος. Τέλος. Δεν το βρήκα το πέμπτο. Άρα έχεις βρει 3. Ναι. 3-5, 15 ο Αντρέας και 25 ο Γιώργος. 120 ο Γιώργος, μάλιστα. Μπράβο, μπράβο, Γιώργο. Μπράβο. Τρίτο παιχνίδι ονομάζεται «Μη σκάσει πάνω σου, το αγαπημένο μου». Πάμε, φύγαμε. Ρε φίλε, αυτό είναι τέλειο. Στο «Μη σκάσει πάνω σου», μία βόμβα που σκάει σε ανύποπτο χρόνο βρίσκεται στη μέση του τραπεζιού. Δίνεται τώρα ένα θέμα στους παίκτες και εκείνοι πρέπει να λένε λέξεις σχετικά με το θέμα που τους δόθηκε, δίνοντας την βόμβα ο ένας τον άλλον κάθε φορά που απαντάει. Όποιος καταφέρει να ξεφορτωθεί τη βόμβα πριν σκάσει στα χέρια του, είναι και ο νικητής. 4 γύροι, 10 πόντοι για κάθε κερδισμένο γύρο. Το τρίτο παιχνίδι έχει το απαραίτητο gadget. Αυτό εδώ. Ρε, είναι πολύ αγχωτικό. Το οποίο είναι μία βόμβα. Σκάει σαν ύποπτο χρόνο. Δεν έχει στάνταρ χρόνο. Σκάει όποτε να είναι. Μπορεί να σκάσει και γρήγορα, μπορεί να σκάσει και πιο μετά. Έλα. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ξεκινάμε. Ναι. Πρώτο θέμα. Ταινίες δράσης. Τράβα το. John Wick. Ωραία. Τι ταινίες δράσης. Πες ό,τι να είναι, δεν έχει σημασία. Ρε, Αντρέα, μόνο ταινίες δράσης βλέπουμε. Και super heroes μου γίνεται. Ναι. Iron Man 1. Spider-Man. Iron Man 2. Spider-Man 2. Iron Man 3. Spider-Man 3. Captain America 1. Captain America 2. Infinity War. Captain America 2. Captain America 3. Hey, Avengers Endgame. Civil War. Infinity War. Fast and Furious 1. Fast and Furious 2. Fast and Furious 2. Avengers, το πρώτο. 3 Fast. Το δεύτερο. 4 Fast. 5 Fast. Έλα, αλλάξτε, δεν πιάνε. Wow! Δεν σε χάλασε! Καλά είσαι αρτιμελής γιατί έσκασε πάνω σου. Πάμε! Ναι. Ξεκινάει ο Αντρέας. Δεύτερη κατηγορία, horror ταινίες. Έλα ρε. Πάμε, τράβα! Δεν. Τι πράγμα? Horror ταινίες. Επίτηδες το κάνει τώρα. Όχι, δεν ξέρει horror ταινίες. Αποκλείεται να μην ξέρει. Σο. The Conjuring. Σο 2. Σο 3. Έλα. Scary Movie. Πού είναι πού. Scary Movie 2. Scary Movie IV. Πέρασα λίγο. Ό,τι σου είπε. Το... Ναι, ναι. Πώς λέγεται, ρε. Κράτα το. Doctor Strange, το τελευταίο. Το δημάτι. Δεν είναι αυτό. Χόρορ είπα. Χόρορ. Όχι θρίλερ. Είπα χόρορ. Alice in Wonderland. Δεν είναι, δεν είναι. Παιδιά, δεν ξέρουμε χόρορ. Δεν βλέπουμε. Πώς γίνεται χόρορ. 600 χόρορ ταινίες υπάρχουν. Ποιος δεν βλέπει. Αυτό έχει ξεχάσει να σκάσει. Τι γίνεται. Πώς γίνεται να μην ξέρεις. Δεν βλέπω. Τόσες υπάρχουν ρε, άπειρες. Εγώ με νέα είμαι όπως ήταν η Dead. Άρα ισοπαλία, 120-120. Ντέρμπι, ντέρμπι. Λοιπόν, στην τρίτη κατηγορία ξεκινάει ο Γιώργος. Ταινίες της DC. Καλό θα πω βλακία τώρα. Avengers. Joker. Περίμενε λίγο. Με Batman. Suicide Squad. Squad. Πρώτα θα το λέτε, μετά θα τη δίνετε. Περίμενε. Έλα μωρέ, τελείωνε 10 ώρες. Έχω πολύ απίστευτα αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, μπρο. Άμα θέλω, θα σας βοηθήσω εγώ. Να σου πω ένα κόλπο. Άκουσε με Marvel. Σε επηρεάζει επίτηδες τώρα. Είμαστε Spider-Man. Man of Steel. Batman. Batman τι. Batman. The Batman. Το έχω πει. Το πες, ποιο Batman, κάπως λέγεται αυτό το Batman. Suicide Squad 2. Δεν υπάρχει Suicide Squad 2. Κάπως λέγεται συγκεκριμένα. Flash. Υπάρχει ταινία Flash. Βγαίνει τώρα. Έλα ρε μπρο τώρα. Βγαίνει τώρα. Ναι. Πάω να πει αυτό. Δεν υπάρχει. Βγαίνει. Κράτα. Δεν υπάρχει. Έλα, βγαίνει. Την υπάρχει, υπάρχει. Βγαίνει. Κοίταξε με, κοίταξε με. Πιάνω εγώ γιατί δεν πρόκειται να πει. Άκουσε με. Έλα ρε. Άκουσε με. Ρε. Ναι ρε μπρο. Καμπούμ. Με ταινία Καμπούμ. Που... Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Με ταινία που δεν υπάρχει. Με ταινία που δεν υπάρχει. Δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Τι θες, να σου δώσω 5 βαθμούς. Δεν έχει βγει ταινία. Θες να του δώσω 5 βαθμούς. Όχι, 10 θα του δώσω. 130-120 και πάμε για, για την τελευταία κατηγορία. Αντρέας ξεκινάει. Η επόμενη κατηγορία είναι...
την ανέφερα και πριν, χαρακτήρες από το Lord of the Rings. Φίλε. Πρώτο. Είναι εύκολο και θα καταλάβετε μετά, παιδιά, γιατί είναι εύκολο. Έλα, πες, μην το κάνεις επίτηδες. Πες. Θέλω Σάρουμα. Καθαρά να τα λέτε δυνατά. Φρόντο είπες. Ναι. Πόπιν, Πόπινς. Αυτό τι είναι, Μέρι Πόπινς. Πώς λέγεται, ο Πόπι. Πίπι. Μέρι. Από το κόλλο Μέρι. Θέλω να σκάσετε. Άραγουελ. Το πω. Λέγκολες. Καλά τρία. Θα πείτε. Δεν έχετε πει έναν βασικό. Σουτ! Δεν έχετε κατάλαβε. Πώς γίνεται να μην ξέρεις. Ρε Γκίμλι ρε, ρε Γκίμλι ρε. Σάμα, Σάουρον. Άρα το σκορ διαμορφώθηκε σε ισοπαλία. Ναι. 130-130. Ω, πάμε να χειροκρότημα, 130-130. Μπράβο ρε, μπράβο. Ντερμπάρα παιδιά, ντερμπάρα, ντερμπάρα. Το τέταρτο παιχνίδι λέγεται Βρες την ταινία. Φύγαμε. Στο Βρες την ταινία αρχίζω να περιγράφω την υπόθεση μιας ταινίας με τον δικό μου τρόπο πάντα στους παίκτες. Όποιος από τους παίκτες καταλάβει πρώτος για ποια ταινία μιλάω, με κόβει απευθείας και ανακοινώνει την απάντηση. Εάν η απάντηση ούτε είναι σωστή, τότε παίρνει 5 πόντους. Εάν όμως είναι λάθος, τότε αφαιρούνται 5 πόντοι από το συνολικό του σκορ. Οι περιγραφές που έχω γράψει για τις ταινίες είναι δικές μου περιγραφές, οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές. Εντάξει. Το άρα έχεις. Με το που πατήσετε έχετε 20 δευτερόλεπτα να πείτε τη σωστή απάντηση. Αν τελειώσουμε, δεν πάμε μείον. Πάτε μείον απευθείας. Αν θέλει ο άλλος να απαντάει, ναι. Εντάξει, είστε έτοιμοι. Δώστε ρε, μπρο! Ένας τύπος που δεν κοιμάται και πολύ καλά και έχει και πολύ ελεύθερο χρόνο, βρίσκει τον εαυτό του ρίχνοντάς το στο ξύλο. Και όταν λέω βρίσκει τον εαυτό του, δεν το εννοώ. Στην πραγματικότητα τον χάνει. Αν το ρισκάρω τώρα. Ένας τύπος. Που δεν κοιμάται και πολύ καλά. Και έχει και πολύ ελεύθερο χρόνο. Βρίσκει τον εαυτό του ρίχνοντας και τρώγοντας ξύλο. Και όταν λέω βρίσκει, δεν το εννοώ. Στην πραγματικότητα τον χάνει. Fight Club. Ναι, Αντρέα, είναι το Fight Club! Μπράβο, ρε Αντρέα, μπράβο! Μπράβο, ρε Αντρέα, μπράβο! Μπράβο, ρε Αντρέα, μπράβο! Είναι το Fight Club. Συν 5 για τον Αντρέα το τελικανί. Το έχεις δει. Μπράβο, ρε Αντρέα. Δεν το έχει δει, λέει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν δεν το έχει δει. Το παιδάκι, ήρθε το παιδάκι εδώ χωρίς να έχει δει Fight Club. Να σου πω. Αν έχει κάνει fight, δηλαδή. Είστε έτοιμοι. Ναι. Ένας τύπος που όλοι τον θεωρούν χαζό και προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν, καταλήγει στο τέλος να τους αγοράζει όλους. Και το καταφέρνει αυτό κάνοντας το αντίθετο από αυτό που όλοι λένε πως είναι σωστό να κάνεις. Να μην τρέχεις μακριά από τα προβλήματά σου. Ποιος περίμενε λοιπόν πως ο πιτσιρικάς με την χαμηλή νοημοσύνη θα κατάφερε να γίνει πρωταθλητής και εκατομμυριούχος. Ναι. Πολύ μου αρέσουν τέτοιες περιγράφες. Αυτές είναι κλασικές ταινίες που λέω να ξέρεις. Πάμε, πάμε, πάμε. Κάτι μου θυμίζει. Ένας τύπος που όλοι τον θεωρούν χαζό και προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν, καταλήγει στο τέλος να τους αγοράζει όλους. Και το καταφέρνει αυτό κάνοντας το αντίθετο από αυτό που όλοι λένε πως είναι σωστό να κάνεις. Να μην τρέχεις δηλαδή μακριά από τα προβλήματά σου. Ποιος περίμενε λοιπόν πως ο πιτσιρικάς με τη χαμηλή νοημοσύνη θα κατάφερε να γίνει πρωταθλητής και εκατομμυριούχος. 30 δευτερόλεπτα έχουν μετρήσει μέχρι τώρα. Έχετε. Άλλο τόσο. Πρωταθλητής στο πινκ πονγκ θα πω, θα προσθέσω. Τι βλέπει ρε. 43. Είναι κλασική ταινία. Πολύ κλασική. Πρωταθλητής στο πινκ πονγκ και... Α, όχι. Δεν βοηθάω, αλλά γιατί ήταν τρελή βοήθεια τώρα. Τώρα έπρεπε να το έχει πατήσει ήδη. Ποιο είναι. Ένα λεπτό. Δεν απάντησε κανένα. Το Forest Gump είναι. Δηλαδή, πανεύκολη ταινία. Όχι, όχι. Περιγραφή νούμερο 4. Βρισκόμαστε σε μια πόλη πολύ σκοτεινή. Τόσο σκοτεινή που κανείς κάτοικος της δεν χαμογελάει. Μέσα σε αυτή την πόλη λοιπόν γεννιέται ένας άνδρας με ψυχικά προβλήματα που ο κόσμος τον παραμελεί και τον αφήνει για χρόνια στο περιθώριο μέχρι να συνειδητοποιήσει ο ίδιος πως η ζωή του δεν είναι τραγωδία αλλά κωμωδία. Τζόκερ. Ναι, Γιώργο, είναι το Τζόκερ! Μπράβο, Γιώργο! Μπράβο! Ειδικά. Ειδικά αυτό που είπα στο τέλος. 130-130! Και έχω άλλες δύο. Μετά από 30 χρόνια, ένας σμηναγός αποφασίζει να φωνάξει πίσω στη δράση ένα παλιό του ατίθασο φίλο που έχει πρόβλημα στο να τηρεί τους κανόνες. Και μαντέψτε. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να του πούν τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει για να φέρει πέρα μια πολύ επικίνδυνη. The Maverick, το. Maverick. Top Gun. Το Γιώργο, ναι! Ναι, Γιώργο! Top Gun Maverick! Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο, μπράβο. Πάμε ένα χειροκρότημα για τον Γιώργο. Μπράβο ρε Γιώργο. Άρα 130-135. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία. Ανατροπή στην ανατροπή έχει γίνει. Στην τελευταία περιγραφή.
Είστε έτοιμοι? Έτοιμος? Ναι. Έτοιμος? Πάμε. Βρισκόμαστε στο μέλλον. Οι μηχανές σε αυτό το σύμπαν έχουν καταλάβει ότι πλέον είναι πολύ ανώτερα όντα από τους ανθρώπους, οπότε αποφασίζουν να τους κάνουν μπαταρίες. Μια ομάδα νεκροθαυτών λοιπόν, αν κρίνουμε από τις στιλιστικές τους επιλογές, αποφασίζουν να πάνε κόντρα στις έξυπνες μηχανές χρησιμοποιώντας υπολογιστές, όπλα και καρτοτηλέφωνα. Ξεκινήσαμε τώρα το μέλλον παρελθόν. Πάμε πάλι. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια, αν το ξαναπώ, συγγνώμη. Μετράει το ένα. Άκου λίγο. Οι μηχανές σε αυτό το σύμπαν έχουν. Βρισκόμαστε στο μέλλον. Ναι. Οι μηχανές σε αυτό το σύμπαν έχουν καταλάβει ότι πλέον είναι πολύ ανώτερα όντα από τους ανθρώπους, οπότε αποφασίζουν να τους κάνουν μπαταρίες. Από τώρα θα έπρεπε να καταλάβετε ποιο είναι. Μια ομάδα νεκροθαυτών λοιπόν, εάν κρίνουμε από τις στιλιστικές τους επιλογές, αποφασίζουν να πάνε κόντρα στις έξυπνες μηχανές χρησιμοποιώντας υπολογιστές, όπλα και καρτοτηλέφωνα, κυρίες και κύριοι. Τίνω, αλήθειες τίνω. Τι άλλο να πω, 35 δευτερόλεπτα, 36, 37, μέχρι να τελειώσει 38, 39, 40, 41, μέχρι 42, μέχρι 43, μέχρι 44, μέχρι 45, 46, 47. Και όλα αυτά κάποιες φορές τα κάνουν και σε αργή κίνηση, 50, 51, 52, 53, 54, 53, πέρα το ρισκάρεις, 56 είσαι πίσω. Matrix. Ναι, ρε Γιώργο, είναι το Matrix! Ναι, ρε Γιώργο, πάει ρε Γιώργο, πάει ρε Γιώργο. Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο. Ποιες μπαταρίες, πολύ δυνατός, ε. Με έχεις τρελάνει, απλά τώρα δεν είναι. Πολύ δυνατός. Δεν είχα ιδέα τους κάνουν μπαταρίες. Άρα το τελικό σκορ, Γιάννη. 140-130. Χειροκρότημα για τον νικητή. Τον επίσημο νικητή, τον Γιώργο. Μπράβο, ρε Γιώργο, δηλαδή έζησα να το δω κι αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, αλλά παρόλο που είναι νικητής ο Γιώργος, δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε γιατί το πέμπτο παιχνίδι θα αποφασίσετε εσείς τον νικητή και όποιος νικήσει σε αυτό το παιχνίδι, οι πόντοι που θα πάρει θα χρησιμοποιηθούν στο επόμενο επεισόδιο. Θα ξεκινήσει δηλαδή με συν πόντους ο νικητής. Εντάξει. Πώς γίνεται αυτό να καταλάβει τι κερδίζει. Με συν 10 πόντους. Θα καταλάβω εγώ από τα σχόλια του κόσμου. Θα ψηφίσει ο κόσμος κάτω στα σχόλια. Εντάξει. Άρα το επόμενο παιχνίδι λέγεται Recast The Movie! Στο Recast The Movie δίνεται στους παίκτες μία ταινία ή ένα franchise και εκείνοι πρέπει να κάνουν recast τους χαρακτήρες της σύμφωνα με το θέμα όμως που θα τους έχει δοθεί. Σε αυτό το παιχνίδι δεν αποφασίζει ο Θωμάς ποιος κέρδισε, αλλά εσείς, το κοινό, στο τέλος, κάτω στα σχόλια. Ο νικητής που θα βγάλετε εσείς λοιπόν θα είναι αυτός που στο επόμενο επεισόδιο θα ξεκινήσει το παιχνίδι του με 10 πόντους στη συνολική βαθμολογία του. Το σημερινό θέμα, να ξέρετε ότι τα παιδιά έχουν έρθει προετοιμασμένα γιατί δεν γίνεται τώρα να το κάναμε αυτό, ήταν πολύ χρονοβόρο. Το σημερινό θέμα που τους έχω δώσει από πριν να κάνουν την εργασία της τα παιδιά είναι το Lord of the Rings, ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, δηλαδή με Έλληνες τραγουδιστές. Πρώτος χαρακτήρας Γκάνταλφ. Αποφασίζω εγώ, λες εσύ που είσαι ο νικητής. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Γκάνταλφ δεν θα μπορούσα να μην βάλω τον μπουγά. Wait a minute. Εντάξει, ναι, πάμε. Φέμε σε δαματίδι στο βάζο. Μα πού να πάω. Λοιπόν, Γκάνταλφ, Φέμε σε δαματίδι, Ανδρέας. Και Μπουγάς, ο Γιώργος. Δεύτερος χαρακτήρας, Φρόντο. Σάκης Ρουβάς. Σάκης Ρουβάς. Φρόντο Σάκης Ρουβάς. Ωραία. Στα παλιά του έχεις δίκαιο. Στα παλιά του, ναι, όντως παίρνει. Εσύ. Αλκίνος. Αλκίνος, αλκίνος. Πάει, πάει, πάει. Μ' αρέσει και το ένα και το άλλο. Νούμερο 3. Σαμ. Σαμ. Μπα στην Καλαμάτα. Δεν τα θυμάται. Σαμ. Δεν τα θυμάται. Παιδιά, το παιδί είναι ο κλασικός μαθητής. Ο Γιώργος είναι ο κλασικός μαθητής στο σχολείο. Έλεγε κάτι, ρώταγε η τέτοια. Έχω γράψει όλα. Και σήκωνε χέρι την ώρα που το κάτω. Έλεγε η τέτοια, εσύ πες μου εσύ. Και σήκωνε το χέρι. Δεν το πρόλαβα, ρε γάμο, το και το ξέρα. Είναι από αυτούς να ξέρεις. Πες εσύ πρώτος, έλα. Σαμ. Γιώργος Σαμπάνης. Άμα πάρει καμιά 30 κιλά. Γιώργος Σαμπάνης. Το δέχομαι, το ακούω. Μαχαιρίτσας. Μαχαιρίτσας. Μαχαιρίτσας για Σαμ. Άρα, Σαμ Μαχαιρίτσας, Σαμ Σαμπάνη. Σαμπάνη. Ωραία, τέταρτο. Μέρι. Μόνο Μέρι πες. Μέρι θα πω. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Επειδή ο Μέρι λοιπόν μου να του παθείς, στο πρόσωπο, έχω βάλει σνίκα. Α, μπαίνει κι αυτή. Γιατί αυτή δεν είναι τραγουδίστρια. Όχι, αλλά. Καλά, όχι, δεν είναι. Καλά, λέει. Γιώργος Τσαλίκης. Γιώργος Τσαλίκης για Μέρι. Ναι, μπράβο, Αντρέα, ταιριάζει. Άρα, Τσαλίκης και εσύ. Σνίκ. Νούμερο 5. Πίπιν. Νίκος Βέρτης. Πώς το είναι. Εσύ. Επειδή είναι Sneak Light και άλλο, γιατί μου είναι και τόσο αντιπαθή. Του φαντάζεσαι ότι είναι και αντιπαθή. Σαν χόμπι, το αυτό δεν είναι. Μου είναι απλά αντιπαθή. Καμία σχέση δεν έχω με την πάση του Light. Απλά μου είναι αντιπαθή. Sneak και Light δηλαδή το δίδυμο. Ωραία, ναι. Εσύ τι έχει βάλει. Νίκος Βέρτης με ποιο ήταν, με το Σαμπάνι. Λαϊκή δηλαδή τραγουδίστε και δύο. Γκίμλι. Να πω.
Ήθελα να βάζουμε και εν ζωή και όχι. Όχι, όχι. Μου πάει τέλεια στον Γκίμλι. Ο Τζίμις Πανούς. Ο Τζίμις ο Πανούς, Γκίμλι. Είναι ίδιος. Ισχύει ναι, ότι μοιάζει. Ναι, ναι. Είναι ίδιος. Ισχύει. Τζίμις Πανούς, Αντρέας. Άμα είναι. Βασίλης Καράς. Βασίλης Καράς! Ναι, ρε, μπράβο. Ναι, αυτό ήθελα. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε, Αντρέα. Πολύ καλό. Λοιπόν, επόμενο. Άραγκορ. Αργυρός. Κι εγώ. Εγώ αργυρό έχω βάλει. Κωνσταντίνος. Μου φαίνεται πολύ περίεργο τι θα έχετε βάλει στον Λέγκολας. Έχω βάλει Νίκος Οικονομόπουλος. Ναι ρε Ανδρέα, πολύ καλό ρε. Ισχύει, ελφίζει λίγο ναι. Ο Οικονομόπουλος. Ο τέτοιος ρε εσύ, Κακοσέος. Είναι ο μόνος που μιλάει. Μπράβο στο Κακοσέος. Έχει καρβονίτς καρβονίτς. Έλα, ο του Πλούταρχο γιος. Μπόρομιρ. Κι αυτό μου αρέσει πιστεύω. Ναι. Έτσι όπως το φαντάζομαι. Γιώργος Μαζωνάκης. Έρε μπρο. Τι. Κάτσε καλά, ε. Αυτό ήθελα να πω ρε μπρο. Και τι έχω μπατερία εδώ πέρα! Του πάρε Μαζονάκης. Άρα και οι δύο Μαζονάκης για Μπορομίρ. Γκόλουμ. Αυτό δεν ξέρω. Εγώ έβαλα λεφτές πανταζής. Ο Λεπά. Αφού κάνει μια ομορφιά ο Λεπά. Γενικά. Σου είναι τόσο άσχημο ο Λεπά. Το φαντάστηκα λίγο έτσι. Ποιο είναι ο πιο άσχημο τραγουδιστή, ρε Φιλιάνο. Δεν θα έλεγα ότι θα το αυτοκρίνετε. Να το κρίνετε ποιο θα μπορούσε να κάνει τη φωνή. Εγώ α πούμε θα έλεγα Τρανό. Τον έχετε ακούσει τον τραγουδάει χωρί ότο τιού. Ισχύει. Ίδιο ο Γκόλουμ είναι. Είναι ο καλύτερο ο Γκόλουμ. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Πάντα αντισέρκεις και βάλτε έναν που να μοιάζει σε αυτόν. Αντισέρκεις το έχει γράψει όπως το γράφει παιδί του δημοτικού που ακόμα δεν έχει μάθει γράμματα. Όχι, ρε. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ο Σερκίδης. Αυτό είναι. Πού το βρήκε αυτό. Άσχημο τραγουδιστή. Άσχημο τραγουδιστή. Όχι, ο Πορτοκάλογλου. Παιδιά είναι ίδιο. Πορτοκάλογλου. Πορτοκάλογλου. Καλά, ναι. Ίδιο. Αχ, θάλασσα μου τσκοπή. Γκαλάντριελ, το επόμενο. Ναι, εδώ τα αγόρια τη. Ποια είναι πανεύκολο. Εδώ τα αγόρια και οι άντρε. Δεν ξέρουν καν. Οι άντρακλε. Θα συμφωνήσουν μαζί μου σε όλα, θεωρώ. Οι άντρακλε. Αν δεν συμφωνήσουν, δεν παίζει. Λοιπόν, κοίτα, Γκαλάντριελ πάει κατευθείαν Λιόλιου. Ναι, Λιόλιου. Λιόλιου. Κατερίνα. Παιδιά, αν συμφωνείτε αυτή τη στιγμή είστε άντρακλε. Αν δεν συμφωνείτε αυτή τη στιγμή δεν είστε και τόσο άντρακλε. Δεν βάζουμε τα μπελέ. Έχω βάλει ελευθερία ελευθερίου. Ελευθερία ελευθερίου. Ωραία απαντησούλα. Εντάξει. Άρουεν. Είναι ίδια η Κατεμέ, κατεμέ, παιδιά. Εσύ είπε αυτό το Ανδρομάχη. Οπωσδήποτε. Άμα τη βάλει μια περούκα. Εγώ έχω βάλει. Ελένη Φουρέιρα. Α, σου βαρέω. Καλώ. Μπράβο. Για την Άρουεν είπε έτσι, όχι για το Θεόντεν. Το επόμενο είναι Θεόντεν. Θεόντεν. Ο Τερζή, ρε μπρο. Ο βασιλιά Θεόντεν, ο Τερζή. Παιδιά, εγώ δεν έβλεπα αυτή την ταινία, να ξέρετε. Εγώ δεν έβλεπα αυτή την ταινία. Έχω βάλει Χρήστος Δάντης. Κάποιος πολεμάει! Και τελευταίος, παιδιά, ο οποίος θα είναι ο κακός του franchise, θα είναι ο Σάρουμαν. Σφαγιανάκης. Σφαγιανάκης κακός. Εννοείται, ρε μπρο. Σφαγιανάκης. Ναι, ρε φίλε. Όντως. Άιντε βήμα! Άιντε ψώνιο! Παιδιά, όχι, θα συμφωνήσω μαζί σας, Σφαγιανάκης. Έχετε δίκιο. Σφαγιανάκης. Μπράβο. Οπότε ολοκληρώθηκε αυτό. Πηγαίνετε κάτω στα σχόλια λοιπόν και γράψτε αυτή που θεωρείτε καλύτερο του Γιώργου το recast. Recast Γιώργος. Γιώργαρα. Και όποιος γουστάρετε την. Γιώργαρα! Πεκάει αυτά οι ράστες. Όχι, μη σας μπερδεύω. Γιώργος, όποιος θέλει να κερδίσει ο Γιώργος. Αντρέας, όποιος θέλει να κερδίσει ο Αντρέας. Θα μετρήσω τα σχόλια και των δύο και όποιος έχει τα περισσότερα στο επόμενο. Στο επόμενο επεισόδιο. Άμα θέλετε, κάνω κι εγώ κανένα σχόλιο παρακάτω. Στο επόμενο επεισόδιο ξεκινάει με συν 10 βαθμούς. Εντάξει. Ωραία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Γιώργο που ήταν εδώ πέρα και τον Αντρέα που ήρθε εδώ πέρα. Πάμε ένα χειροκρότημα. Να ευχαριστήσω πολύ και τον Χρήστο και τον Γιάννη που ήταν εδώ στην παρέα μας. Αν θέλετε, ελάτε εδώ για να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί τον κόσμο. Και τώρα που είμαστε όλοι, μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε από όλη την παρέα το Μεντσίλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μέχρι το τέλος εδώ στο βίντεο στην παρέα μας. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια! Εγώ πού θα φύγω τώρα, δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Παρακαλώ. Πάμε ένα χειροκρότημα μόνος μου. Μόνος μου. Ευχαριστώ.